καθημερινά ξεχωρίζει για κάτι. Για κάτι που δημιουργεί, πράττει ή ακόμα ανακαλύπτει. Αυτός είναι ο Κώστας Παπαθανασίου και η παρέα του, που ξεχώρισαν στο διαγωνισμό του Τσόκοκουλ Ξεχώρισε με τα skills του στο snowboard. Είμαστε οι Wolfskins, μια ομάδα 4 φίλων και προσπαθούμε να ξεχωρίζουμε ή μάλλον ξεχωρίζουμε μέσω του snowboard. Και μεταξύ σας πώς γνωριστήκατε και σχηματίσατε ομάδα? Γνωριστήκαμε στο βουνό και το snowboard ήταν κάτι που μας έδεσε από τότε μέχρι σήμερα. Δεν έχετε πολύ καιρό που γυρίσατε από το ταξίδι σας στις Άλπεις, που παρεπιπτόντως ήταν και το δώρο που ζητήσατε από το Τσόκοκουλ. Αν είχατε τη δυνατότητα να εξηγήσετε σε κάποιον που δεν κάνει snowboard, ποιο είναι το συνέστημα τη στιγμή που είστε σε ένα βουνό και κατεβαίνετε μια πλαγιά, τι θα του λέγατε, δηλαδή πώς θα μπορούσε να καταλάβει αυτό που ζείτε εκείνη τη στιγμή? Όταν είμαστε στο βουνό, νιώθουμε αδρεναλίνη και την αίσθηση ότι ξεφεύγουμε από την καθημερινότητα και τη ρουτίνα. Περισσότεροι νέοι άνθρωποι νιώθουν ότι δεν έχουν διεξόδους, δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αυτό που πραγματικά θέλουν. Τι θα προτείνατε σε κάποιον πιτσιρικά, ο οποίος ενδεχομένως σας βλέπει, σας θαυμάζει? Με ποιον τρόπο θα τον οθούσατε στο να συνεχίσει να ξεχωρίζει? Σίγουρα να κυνηγά τα όνειρά του, να έχει κάποιο χόμπι, να ξεφεύγει την καθημερινότητά του. Και να μην κολλάει σαν εμάς, να παίρνει μέρος σε διαγωνισμούς.